ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κυδερόμεθα υπέρ Χριστού, του καταξηράν θάλασσαν και έραφιλο χρήστημον στρατού και των σωμάτων ασφαλεία. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ήθινε εκ των αίων εν εαυτών της Χριστώδικος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα και πέρπισε είσαι ως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημών. Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάσεων. Ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών. Και ελέησον ημών ας τον αιώνο. Ημώσον ημάς του Αγίου Δεσπότου ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημών. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε Βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, κύριε Δήμαρχε της πόλης μας, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε πρώην Δήμαρχε, κύριε πρώην Νομάρχη, κύριε πρώην Βουλευτές, κύριε Διοικητά της ΣΜΗΝ, κύριε εκπρόσωπη της Αστυνομικής Διεύθυνσης, κύριε εκπρόσωπο της Περιοριστικής Υπηρεσίας, κύριε προϊστάμενοι του Τμήματος Συγκοινωνιών και Μεταφορών, είστε ο φυσικός μας προϊστάμενος, κύριε εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση για την κοπή της ετήσιας πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας μας. Αποτελεί τιμή και χαρά για μας η παρουσίαση εδώ σήμερα. Είμαστε στην αρχή μιας νέας χρονιάς και ως υπεραστικό κτέλ συνεχίζουμε το έργο μας με γνώση και συνέπεια. Γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας αφορούν όλους τους πολίτες και το γεγονός αυτό και μόνο μας καθιστά μία από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις του νομού. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε πρέπει να βελτιώνονται καθημερινά και αυτό κάνουμε. Η εταιρεία διαθέτει έμπειρο προσωπικό, σύγχρονες εγκαταστάσεις και σύγχρονο στόλο λεωφορείων, αλλά και μέσα που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες της επιβατικής κοινωνίας. Να αναφερθώ ενδεικτικά στην ηλεκτρονική παρακολούθηση του στόλου των λεωφορείων, την ηλεκτρονική έκδοση των εισιτηρίων και στα εκδοτήρια αλλά και στα λεωφορεία, τη δωρεάν χορήγηση ασύρματου ίντερνετ εντός των λεωφορείων, τεχνολογίες που ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή και λειτουργούν, και εντός λίγων ημερών, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε, όλα ξανά από την τράπεζα που συνεργαζόμαστε, την online έκδοση εισιτηρίων μέσω ίντερνετ. Και λέω ότι αυτό συνεπάγεται ότι θα μπορεί κάποιος από το σπίτι του να εκδίδει πλέον εισιτήριο. Παράλληλα, προσπαθούμε μέσα από την οργάνωση, την ορθή διαχείριση, το σημάδισμα, να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας ως εταιρεία απέναντι στους τρίτους, αλλά και στους εργαζόμενους και τους μετόχους της εταιρείας μας, σε εποχές δύσκολες για όλους. Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους πολίτες του νομού Τρικάλων για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη προς την εταιρεία μας που δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια. Έχει σημασία όμως να αναφερθώ, αν και σήμερα λίγο και οι δύο, για λόγους που δεν ήταν στη θέλησή τους,
στον κύριο Περιφερειάρχη και στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αγουλαστό και τον κύριο Μιχαλάκη. Να αναφερθώ στην άριστη συνεργασία που υπάρχει με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλου για όλα τα θέματα που απασχολούν την εταιρεία μας. Είτε αυτά είναι οικονομικά, είτε αυτά έχουν σχέση με τα προβλήματα στους δρόμους, τα κυκλοφοριακά και άλλα. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά και τον κύριο Περιφερειάρχη, αλλά κύριο Αγοραστό, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη, το οποίο πάντα είναι δίπλα μας. Κυρίες και κύριοι, η προσπάθεια για συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες προς όλους τους πολίτες και η υγιή πορεία της εταιρείας θα μας ενώνει όλους, διοίκηση, μετόχους και προσωπικό κλίτη μας. Πριν ένα χρόνο περίπου, στον χώρο του ΚΤΕΛ, έγινε ένα εγκλησάκι. Ο προστάτης μας, ο προστάτης των οδηγών, ο Άγιος Χριστόφορος. Πριν τις γιορτές, τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στο εγκλησάκι ήταν ένα σημαντικό ποσό. 300 ευρώ από αυτά δώσαμε στο γεροκομείο των Μεγάλων Καλυβίων και άλλα 600 ευρώ θα τα δώσουμε σε άπορες οικογένειες, πάντα σε συνεννόηση με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στην αγάπη από όλους τους στόχους του υπεραστικού κτέλου. Η άπελος, η αληθινή. Εγώ η άπελος, εσείς τα κλίματα που λέει ο Χριστός. Πολύ σας ευχαριστώ. Σεβαστοί πατέρες, και από την Μητρόπολη μας και από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης που σας έχουμε σήμερα κοντά μας, ο πατήρ Δημήτριος, στενός συνεργάτης από τα παλιά μας, από τις παλιές ομορφιές μας εκεί στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί άρχοντες της πόλεώς μας, ή τα πρώτα φέροντες, κύριε Πρόεδρε των ΤΕΛ, του ΤΕΛ Νομού Τρικάλων, μαζί με τους συνεργάτες σας και αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρομαι ιδιαίτερος που σήμερα, πλέον ως νέος Μητροπολίτης, Επίσκοπος και Επιμεράρχης της Θεοφρουρίτου και Αγιωτόπου Πόλεως και Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης και Σταγών, βρίσκομαι ενώπιόν σας ώστε να ευλογήσω την Βασιλόπιτα, ένα έθιμο ευλογημένο το οποίο μας το άφησε παρακαταθήκη ο Άγιος Βασίλειος, του οποίου το όνομα ακούγεται στη Βασιλόπιτα, έχει το όνομά του, γιατί ξέρετε εκείνη την εποχή που ο Ιωλιανός ο Παραβάτης θέλησε να πάρει όλη την περιουσία του λαού του, τι να κάνουν, πού να προσφύγει ο λαός, ποιον είχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, τον δεσπότη του, τον Μεγάλο Βασίλειο. Έτσι λοιπόν κατέφυγε ο λαός του Θεού στον Μεγάλο Βασίλειο, στον Αρχιεπίσκοπο Κεσαρίας. Κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και να είναι αρρωγή στην Εκκλησία. Εκκλησία ξέρετε ποια είναι, δεν είναι ο δεσπότης, δεν είναι ιερείς, όλοι μας. Εμείς που είμαστε σήμερα εδώ αποτελούμε το σκάφος. Αμήν. Πάρα πολύ λίγα σεβασμιότατε, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι καλή χρονιά, υγεία και εύχομαι το 16 να είναι καλύτερο από το 15. Κάπου αλλού σε μια άλλη συνάντηση είχα πει, είχα παραφράσει και είχα πει ότι δεν φτάνουν μόνο ευχές για να πάμε μπροστά. Είχα παραφράσει ένα τραγούδι που έλεγε ότι για να αλλάξει ο κόσμος, λέει, θέλει δουλειά πολύ. Θέλει δουλειά πολύ και θα αλλάξει το τέλος, να στιβεύει γι' αυτό. Εγώ θα ήθελα, Πρόεδρε, να σας ευχηθώ και τους συνεργάτες σας και τους συμμετόχους όλους και όλους που εργάζεστε εδώ στο ΚΤΕΛ καλά ταξίδια και ασφαλή ταξίδια. Και είναι ασφαλή τα ταξίδια. Εξάλλου το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το γνωρίζετε, ότι πολλές φορές το έχω κάνει αυτό το ταξίδι και το κάνω και είναι από τα ασφαλή ταξίδια και νομίζω ότι αξίζει ο κόπος όλων των Τρικαλινών να... Πολύ σύντομος είμαι κι εγώ. Νομίζω ότι μας κάλυψε ο δεσπότης μας να τον
και ευχηθούμε το Θεό να του δίνει δύναμη και να πραγματικά μας λέει τόσο καλά λόγια για να μας προβληματίζει, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που χρειάζεται στις μέρες μας. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους. Ναι, όλοι οι πολιτικοί να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να μεταφερθεί ο τρόπος λειτουργίας του κράτους μας, και νομίζω ότι το παράδειγμα το ΚΤΕΛ, και ιδιαίτερα το παράδειγμα το ΚΤΕΛ Τρικάλων, το τόσο νοικοκυρεμένο ΚΤΕΛ που παρέχει τόσο καλές και τόσο ασφαλείς υπηρεσίες με τόσο καλά μέσα και εργαλεία όπως τα Πούλμαν και τα λεωφορεία, ας είναι αυτό το παράδειγμα ένα παράδειγμα το οποίο θα οδηγήσει και άλλους δημόσιους και έτσι οργανισμούς που παρέχουν κοινωνικό έργο. Καλή επιτυχία, καλή χρονιά, να ευχηθούμε πραγματικά τα πράγματα να είναι καλή τους πολιτικούς και εμάς τους ίδιους και όλο τον κόσμο, και θα είναι η επαρχή μιας νέας πορείας για τη χώρα μας. Καλή χρονιά. Να ευχηθώ καλή χρονιά, καλά ταξίδια, με υγεία, με δημιουργικότητα σε όλους εσάς που παλεύετε για να έχουμε ασφαλείς μεταφορές. Να πω ότι δεν χρειάζεται μόνο ευχές, αλλά χρειάζεται και η συμπάθεια ειδικής για όλα αυτά. Όπως έλεγε και ένα παλιό έτσι αρχαίο ρητό, σε ένα θυλάκι χειροκίνηση. Να ευχηθώ τα όνειρά σας και οι ελπίδες σας για κάτι καλύτερο να ευολωθούν, αλλά για να ευολωθούν χρειάζεται να κάνετε κι εσείς μια αρχή. Καλή χρονιά, καλά ταξίδια. Μια μπαταρία σου, είπα στο μικρόφωνο. Λες τόσα πολλά και ωραία. Δεν κορδεύω τώρα. Έλεγε στον ίδιο πρόεδρε ότι είναι η κοπή πίτας μιας εταιρείας, οπότε βρίσκομαι εδώ πέρα, δεν νιώθω και δεν βλέπω μια εταιρεία, βλέπω μια οικογένεια. Μια οικογένεια των ανθρώπων του ΚΤΕΛ, το οποίο δεκάδες χρόνια τώρα μας ενώνει, ενώνει την κοινωνία. Φέρνει τους φοιτητές πιο κοντά, φέρνει τους μαθητές, μας φέρνει κοντά σε χαρές και σε λύπες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κάνει με ασφάλεια. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Σκεπτόμενος ότι τα Τρίκαλα πρωτοπορούν στην αυτοκίνηση, θεωρώ πως η πρωτοπορία μας δεν έγκυται τόσο στο λεωφορείο χωρίς οδηγό, όσο σε εσάς. Που έχετε δείξει, όπως έλεγε και ο Υπουργός νωρίτερα, ότι μπορείτε να προσφέρετε έργο με εξαιρετικό τρόπο, με ασφαλή τρόπο, με εξαιρετικά οικονομικά στοιχεία και να είστε και χώρος σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να βοηθάει η περίπτωση. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητέ πρόεδρε και εκλεκτά μέλη του Ιδιωτικού Συμβουλίου, σεβαστές αρχές, κυρίες και κύριοι, να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά, να συγχαρώ όλο το προσωπικό των ΚΤΕΛ, γιατί το έργο το οποίο επιτελούν υπερβαίνει τα καθαρά οικονομικά και οπλιστικά κριτήρια. Εκτελεί δρομολόγια σε ζημιογόνες γραμμές. Το ξέρω σαν ο Μάρκης. Τους ζητούσαμε και χωρίς να μας πούνε ότι αυτό κοστίζει, πήγαιναν δρομολόγοι με ένα ή δύο επιβάτες. Αυτό είναι η προσφορά στην κοινωνία, στο κοινωνικό σύνολο. Γι' αυτό είμαστε και εμείς ασφαλείς στις μετακινήσεις μας και να είμαστε καλά, ανθρώπινη υγεία, προκοπή, και να είμαστε και του χρόνου εδώ για να πούμε τις ευχές μας. Νομίζω πως το όλο έργο που βλέπουμε σήμερα και καμαρώνουμε εστιάζεται σε πολλούς παράγοντες. Κυρίως στη δική σας προσπάθεια και θέληση να δημιουργήσετε κάτι καλύτερο και να δώσετε μια ποιότητα στην υπηρεσία την οποία έχετε αναλάβει να υλοποιείτε. Την μεταφορά. Από την πλευρά μας, ως εκπρόσωποι της κοινωνίας, κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν καλύτερο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έγιναν πάρα πολύ γρήγορα όλα. Και γίνονταν όλα γρήγορα γιατί υπήρχε και η θέληση από την πλευρά της τοπικής αρχής. Εύχομαι. Εδώ Άγιοι Πατέρες, άρχοντες του τόπου, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Εδώ και 10 χρόνια το ΚΤΕΛ Τρικάλων, η εταιρεία, οι μέτοχοι μας δίνουν έκπτωση 50% σε μεγάλα ταξίδια. Είναι δίπλα μας, τους νιώθουμε αδέρφια. Να έχετε καλή χρονιά όλοι, εργαζόμενοι, οδηγοί, και να έχετε καλά ταξίδια. Και ο Άγιος Χριστόφορος να σας έχει στο πλευρό σας. Ευχαριστώ πολύ.